Δεκάδες είναι οι πολίτες που προσφεύγουν καθημερινά στο Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας προκειμένου να ρωτήσουν θέματα που αφορούν την καθημερινότητά τους. Αυτό επεσήμανε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας Κώστας Μαργέλης, ενώ σημείωσε ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς το πολυνομοσχέδιο που θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή φέρνει διοκέρια πλήγματα στην κατηγορία αυτή και ιδίως στη μικρή και μεσαία ιδιοκτησία. Ειδικότερα πρώτον, ενφιά πλέον θα πληρώνουν οι πάντες, ακόμα και όσοι επιβαρύνονται με κάτω το ποσό των 10 ευρώ. Θυμίζω ότι με τον παλαιότερο καθεστώς του ενφιά, οι φορολογικές υποχρεώσεις που προέκυπταν για το φόρο αυτό κάτω το 10 ευρώ δεν ήταν απαιτητές. Πλέον τώρα το ενφιά είναι απαιτητός και από το 1 ευρώ και πάνω. Και το δεύτερο, το σημαντικότερο, είναι ότι οι ιδιοκτήτες πλέον θα πληρώνουν φόρο ακόμα και αν δεν εισπράττουν τα ενίκια. Αφού η δυνατότητα να εγχωρούν στο δημόσιο τα ανίσπρακτα ενίκια καταργείται. Έτσι, ούτε έξωση δεν μπορούν να κάνουν σε όσους δεν πληρώνουν το ενίκιο, αφού απαγορεύεται η έξωση τώρα όπου μιλάμε εκ του νόμου, αλλά και φόρο θα πρέπει να πληρώσουν για ενίκια που δεν πήραν. Να σημειωθεί ότι με βάση τα στοιχεία, σε 40-45% των μισθώσεων οι ενοικιαστές αδυνατούν να καταβάλουν τα ενίκια τους. Και όταν λέμε δεν μπορούν να καταβάλουν τα μισθώματα, μιλάμε για μισθώματα από 2-6 μήνες. Αυτή είναι η στατιστική κατάσταση που αποτυπώνεται σε όλη την Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, όπως τόνισε ο κύριος Μαργέλης, με νομοθετικές διατάξεις έχει παγώσει κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης από τις αρχές Ιουλίου και μέχρι τις 31 Οκτωβρίου με άδειλο το μέλλον της τυχόν παράτασης. Αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις σε πολλούς πολίτες. Απαγορεύεται λοιπόν οποιοδήποτε να εκτελέσει δικαστικές αποφάσεις, γεγονός το οποίο ωφελεί τους τρεψόδικους διαδίκους. Έτσι λοιπόν έχουμε παρατηρήσει φαινόμενα διαμαρτυρίες στην πολιτό μας στο Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας, ότι υπάρχει μια δικαστική απόφαση που κάποιος είναι υποχρεώνεται να δώσει τη διατροφή για το παιδί του. Δεν μπορεί να την εκτελέσει η σύζυγος στη δικαστική απόφαση. Υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που ρυθμίζουν την επικοινωνία το ενός σύζυγου με το παιδί του. Ούτε αυτές οι δικαστικές αποφάσεις μπορούν να εκτελεστούν. Το κυριότερο, υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις για εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν επιδιώξει και έχουν καταφέρει μετά από χρόνια διαδικασία να βγάλουν τις δικαστικές αποφάσεις κατά των εργοδοτών για δεδουλευμένα. Και όμως από τον Ιούλιο μέχρι 31 Οκτωβρίου δεν μπορούν να εκτελέσουν δικαστικές αποφάσεις. Καταλαβαίνετε το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει και δυστυχώς πολύ φοβάμαι ότι επειδή κάθε μήνα από το μήνα Ιούλιο παρατείνεται για ένα μήνα, πολύ φοβάμαι τουλάχιστον μέχρι τέλος του Δεκεμβρίου θα συνεχιστεί και εν ώψη των Capital Control αυτή η αντισυνταγματική απαγόρευση αναγκαστικής εκτέλεσης. Ο κ. Μαργέλης επεσήμανε επίσης ότι με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου καταργούνται δεκάδες ευεργετικές διατάξεις που έδιναν ανάσα σε συνταξιούχους και ασφαλισμένους. Η κύρια παρενέργεια του νομοσχεδίου αυτού, το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε όλοι στην πράξη, είναι ότι πλέον καταργείται η αποποινικοποίηση των οφειλών για τις ατομικές ασφαλιστικές εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών στα ασφαλιστικά του ταμεία. Οι έμποροι, το παλαιό ΤΕΒΕ, οι ασφαλισμένοι, ο ΑΕΣ σήμερα, είχε καταργηθεί από την ποινικοποίηση και είχαν πάρει πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί μια ανάσα με τον νόμο Στρατούλη. Δυστυχώς τώρα με το πολυνομοσχέδιο αυτό επανέρχεται πάλι η ποινικοποίηση της μη καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών. Θυμίζω ότι με το νομοσχέδιο Στρατούλη υπήρχε μια δυνατότητα στους συνταξιούχους, οι οποίοι όφυλαν στον ΟΑΕ ή στο ΕΤΑΑ χρήματα, να μπορούν να βγουν στη σύνταξή τους και εφόσον το ποσό της οφειλής ήταν μέχρι 25.000 ευρώ από ασφαλιστικές εισφορές, θα μπορούσαν οι συνταξιούχοι, μελλοντικά συνταξιούχοι, να συμψήφιζαν την οφειλή τους αυτή έναντι των μελλοντικών συντάξεων, έπαιρναν ένα τμήμα της συντάξης μέχρι τα 25.000. Πριν όμως τώρα το επιτρεπόμενο όριο κατεβαίνει αρκετά, φτάνει 20.000 για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕ, του παλιού ΤΕΒΕ, και για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑ που αφορά δικηγόρους μηχανικούς, πέφτει ακόμα χαμηλότερα στο ποσό των 15.000 ευρώ. Και το κυριότερο που αφορά τους νέους ασφαλισμένους είναι ότι είχαν τη δυνατότητα οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ και στο ΕΤΑ να κάνουν αίτηση στα ασφαλιστικά ταμεία και να ζητήσουν μια μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, να πέσουν σε μικρότερη ασφαλιστική κλάση μέχρι το 2016. Δυστυχώς αυτή η δυνατότητα καταργήθηκε. Πλέον θα πληρώνουμε όλοι τις υπέρμετρες ασφαλιστικές εισφορές και όπως καταλαβαίνετε αυτό όχι μόνο για τους νέους επαγγελματίες, για τους νέους μηχανικούς, για τους νέους δικηγόρους. Είναι μια πολύ άσχημη συνέπεια γιατί εν ώψη της οικονομικής ανέχεσης που υπάρχει θα βρεθούν πολλοί άνθρωποι στην πράξη να είναι ανασφάλιστοι.